Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Απόψε έχω την ξεχωριστή χαρά και τιμή να έχω πλάι μου τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιώργο Βακώδη, με τον οποίο θα μοιραστούμε τις ανησυχίες, τους προβληματισμούς, τα όνειρα για αυτή τη μικρή, μεγάλη μας πατρίδα, μεγάλη με την έννοια του μικρού, μεγάλου του κόσμου. Μια πατρίδα που μπορεί να είναι πελώρια ή μπορεί να την κάνουν κάποιοι άνθρωποι που κυβερνούν, να την κάνουν πολύ μικρή. Όμως αυτή η πατρίδα αξίζει πολλά. Είναι η πατρίδα των λίπνων του παγκόσμιου πολιτισμού, είναι η πατρίδα των εργαζομένων του μόχθου και της αγωνίας. Και η μικρή πλειοψηφία είναι οι άνθρωποι, οι ανάξιοι. Αυτούς λοιπόν τους ανάξιους ανθρώπους, τους ανάξιους κυβερνήτες, αν υπάρχουν κάποιοι και υπήρξαν πολλές φορές, πρέπει να αντιπαλεύουμε αενάως για να μπορέσουμε να βρούμε ένα βηματισμό που ταιριάζει σε αυτή την υπερήφανη πατρίδα που μέσα στις χιλιετίες κατάφερε να επιβιώσει μέσα από σκλαβιές και δικτατορίες. Ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας, κύριε Βακώδη, να μοιραστούμε όλα αυτά τα ζητήματα που αφορούν την πατρίδα μας, που είναι σε μια κρίσιμη καμπή και πότε δεν ήταν βέβαια σε κρίσιμη καμπή. Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ που με δεχθήκατε. Ευχαριστώ το σταθμό, εσάς, για την φιλοξενία που πάντοτε μας παρέχετε απλόχερα. Χαρά μας και χρέος μας, κύριε Βακώδη. Πώς είναι το τοπίο, πώς βλέπετε αυτήν την κατάσταση? Ψηφίστηκε το τρίτο και πιο δυνατό μνημόνιο. Το τρίο έγινε κουαρτέτο, μάλλον έγινε θεσμοί, και το μνημόνιο αυτό δεν ξέρω τι είναι. Είναι η αξιολόγηση, επεντεύθη μια αξιολόγηση που όπως την περιμένατε ή μια αξιολόγηση η οποία δεν είναι τόσο αξιόλογη? Κοιτάξτε να δείτε, η αξιολόγηση φαίνεται ότι κλείνει, όπως ίσως θα γνωρίζετε. Κλείνει για με παραπομπές. Ναι, οι θεσμοί ζήτησαν από τον κύριο Τσακαλώτο να γυρίσει στην Ελλάδα και να αλλάξει μερικά από αυτά που ψήφισε, τα οποία θεωρούν ότι είναι ανεπαρκή τα όσα ψήφισε. Εγώ θα ήθελα να πω απλά ότι πρώτον η Ελλάδα έδωσε πάρα πολλά για να πάρει πάρα πολύ λίγα. Τι πήρε? Πήρε μία υπόσχεση η οποία είχε δοθεί από το 2012 ότι εν ευθέτω χρόνο θα αντιμετωπιστεί το θέμα του χρέους, όχι βεβαίως με κούρεμα του χρέους όπως έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε με τη λογική του επονειδής του χρέους που έλεγε ο κύριος Καμένος, θα τα θυμάστε όλα αυτά τα πράγματα. Απλώς οι άνθρωποι αυτοί είπαν ότι μετά το 18 και θα λάβουν κάποια μέτρα τα οποία θα αφορούν για την περίοδο από το 2022 και μετά να ρυθμιστούν το ύψος των ετησίων δόσεων που θα δίνει η Ελλάδα ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει η οικονομία. Αυτό είναι όλο το οποίο πήραμε. Το πήραμε πάρα πολύ ακριβά. Δώσαμε τα πάντα. Τι δώσαμε? Να δούμε τι δώσαμε. Καταρχάς, νομίζω ότι από την πρώτη του μηνός... Μπορεί και να μην ξέρουμε κιόλας σε μερικά πράγματα. Τα ορισμένα πράγματα... Ή τι δεν δώσαμε ακόμα. Ναι, τα πολύ δυσάρεστα τα ξέρουμε. Καταρχάς, τι δώσαμε? Δώσαμε για 99 χρόνια όλη την περιουσία της ελληνικής δημοκρατίας εξαιρουμένων των ακτών, των ποταμών, των λιμνών, των στρατοπέδων και των αρχαιολογικών χώρων. Όλα τα άλλα και οτιδήποτε άλλο υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Και την εκκλησιαστική περιουσία. Η εκκλησιαστική περιουσία δεν αναφέρεται, αλλά επειδή μιλάμε... Γι' αυτό λέμε, δεν ξέρω τι είναι, δώσαμε. Ναι, μισό λεπτό. Επειδή η υπογραφή του κ. Τσίπρα μιλάει για περιουσία της ελληνικής δημοκρατίας, προφανώς θεωρώ ότι η ιδιωτική περιουσία, όπως και η εκκλησιαστική περιουσία, εξαιρούνται από αυτό το πράγμα. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε δώσει τα πάντα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι... Από την κυρία Βαγενά, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, μάθαμε εχθές ότι δεν είναι πολύ άσχημα τα πράγματα. Είναι μια σκλαβιά μόνον 99 χρόνων. Δεν έχουν περάσει 400 χρόνια. Την οποία, κατά το συλλογισμό του ΣΥΡΙΖΑ, αφού έχει περάσει η Ελλάδα σκλαβιά 400 χρόνων, νομίζουν ότι είναι πολύ εύκολο να περάσουν μια σκλαβιά ο ελληνικός λαός 99 χρόνων. Τι άλλο δώσαμε? Δώσαμε μια σειρά από περικοπές εισοδημάτων, μία σειρά από φόρους αμέσους και εμέσους, και ειδικά σε ό,τι αφορά τα νησιά των Κυκλάδων, όπως ξέρετε, υπάρχει ένα τεράστιο θέμα για μία δεύτερη ομάδα νησιών. Αφορά το ΦΠΑ, αλλά δεν αφορά μόνο το ΦΠΑ. Έκανα κάποιους υπολογισμούς και εκείνο που μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι το εξής. Εάν τα πάρει κάποιος με χαρτί και με μολύβι, οι νησιώτες, οι Συριανοί εν προκειμένου σήμερα εδώ που μιλάμε, οι γειτονές μας στην Τίνο και στα άλλα νησιά
που μπήκαν σε αυτό το καθεστώς. Μάνδρο, Τσίφνο. Αφαιρείται 1,5 τα εισοδήματα 1,5 μήνα κάθε χρόνο από τους νησιώτες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει αν οι νησιώτες σήμερα έχουν ένα εισόδημα, όποιο εισόδημα έχουν, 12 μήνες το χρόνο, αυτό το εισόδημα θα γίνει πλέον 10,5 μήνες το χρόνο. Γιατί θα πούνε 10,5 μισθούς αντί για 12,5. Θα έχουν 10,5 μισθούς. Πώς γίνεται αυτό? Πάρα πολύ απλά. Καταρχάς θα αυξηθούν τα αγαθά και οι υπηρεσίες, όχι 8% που είναι η αύξηση του ΦΠΑ. Από εκεί ξεκινάμε. Ναι, αυτή είναι η αρχή. Δεν είναι μόνο το 8% του ΦΠΑ, διότι μαζί με τους υπόλοιπους έμεσους φόρους καταρχάς θα αυξηθούν τα μεταφορικά και η παραγωγή των αγαθών και των αγαθών από τη βιομηχανία ή από τις βιοτεχνίες. Αυτό σημαίνει ότι η τελική αύξηση των καταναλωτή θα είναι της τάξεως του 10 ή 10,2%. Σε αυτό απάνω θα πρέπει να συμπολογίσουμε για μια σειρά από άλλους έμεσους φόρους, όπως είναι ο έμεσος φόρος στην κινητή τηλεφωνία, όπως είναι στην ιδιωτική τηλεόραση, όπως είναι στα καύσιμα και πολλούς άλλους έμεσους φόρους. Όλα αυτά διαμορφώνουν αυτό το επίπεδο το οποίο σας είπα. Επιπλέον δε αυτών, εμείς θα αντιμετωπίσουμε και ένα πρόβλημα στον τουρισμό εδώ στα νησιά. Γιατί? Διότι πρώτον, με ΦΠΑ 24% το τουριστικό μας προϊόν γίνεται μη ανταγωνιστικό προς γειτονικές χώρες. Αυτό λοιπόν είναι το ένα, που αν συνυπολογίσουμε ότι θα μπει και το τέλος διανυκτέρευσης σε ένα άτομο, θα είναι και η χαριστική βολή στον τουρισμό. Ήδη τα πράγματα δεν πάνε καλά στον τουρισμό για φέτος, άσχετο ότι η Σύρος όλοι πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι θα πάει πολύ καλύτερα, όμως η αλήθεια είναι ότι στο σύνολο της Ελλάδος ο τουρισμός δεν πάει καλά. Και για όλα αυτά τι ακούσαμε, κύριε Κουλούρα? Ακούσαμε ότι η κυβέρνηση και τα δύο κόμματα που τη στηρίζουν, εσκεμμένα και με εν πλήρη γνώση, προέβησαν στην ψήφιση αντισυνταγματικών και εγκληματικών ρυθμίσεων. Το είπε ένας υπουργός εδώ από το νησί μας πριν από μερικές μέρες, και όλα αυτά τα λένε ανερυθρίαστα, διότι επί της ουσίας το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να κρατήσουν τις καρέκλες. Διότι όταν ο υπουργός έρχεται και λέει, σας θυμίζω ότι έλεγε ο κύριος Καμένος, έλεγε στην αρχή, πριν ξεκινήσει η ιστορία με την πρώτη ομάδα των νησιών, των λεγόμενων και πλούσιων νησιών, που και αυτό είναι ένας μύθος και θα το σχολιάσουμε. Έλεγε λοιπόν ο κύριος Καμένος ότι αν πειραχθεί το ΦΠΑ στο Αιγαίο, εκείνος θα αποχωρήσει από τους ελεύθερους, από τους ανεξάρτητους Έλληνες, και θα αποχωρήσει και θα παραιτηθεί και θα αποχωρήσει από την πολιτική. Στο προηγούμενο μνημόνιο, όπως ξέρετε, ήρθε η αύξηση του ΦΠΑ στα λεγόμενα πλούσια νησιά, που επειδή μιλάμε για έμεσο φόρο, αυτός πλήττει κυρίως τους ντόπιους και τα χαμηλά εισοδήματα και πολύ λιγότερο τους επισκέπτες. Έτσι. Άρα μην λέμε τα πλούσια νησιά, διότι η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος μπορεί να είναι νησιά τα οποία είναι σχετικά να παράγουν μεγάλα εισοδήματα, αλλά θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι αυτά δεν αφορούν πάντοτε για τους μόνιμους κατοίκους, και η αύξηση του ΦΠΑ αφορά κυρίως τους μόνιμους κατοίκους που μένουν και όλο τον χρόνο. Μετά τι είπε ο κύριος Καμένος? Ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση και δεν θα δεχθεί, και είναι κόκκινη γραμμή για αυτόν, και ότι θα παραιτηθεί εάν δεν επανέλθει και στα πρώτα νησιά το καθεστώς του ΦΠΑ εκεί που ήτανε, και πολύ περισσότερο δεν θα δεχόταν να υπάρξει δεύτερη ομάδα νησιών. Βεβαίως αυτά τα λέγανε και οι ντόπιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, όλοι τα θυμόμαστε. Και τι έγινε λοιπόν? Ήρθε, το ψήφισε και μετά ήρθε στη ΣΥΡΙΖΑ να μας πει ότι σκέφτηκε και να παραιτηθεί. Θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι δεν καταλάβανε τι κάνανε. Θα σας έλεγα λοιπόν όμως το εξής. Ωραία, ο κύριος Μανιός μπορεί και να μην καταλαβαίνει τι κάνει. Ο κύριος Καμένος όμως, παρόλο που δεν έχει εργαστεί ποτέ στη ζωή του, επειδή είχε την τύχη
να προέρχεται από μια οικογένεια μεγάλων επιχειρηματιών, αλλά και από το γάμο του να μπει σε μια άλλη δεύτερη μεγάλη οικογένεια μεγάλων επιχειρηματιών, προφανώς έχει πια καταλάβει τι σημαίνει λεφτά, τι σημαίνει ΦΠΑ, τι σημαίνει κόσμος που εργάζεται, και θα έπρεπε να είναι πολύ πιο προσεκτικός. Όμως, χωρίς να μετανιώσει καθόλου, ήρθε και μας είπε ότι ψήφισε κάτι το οποίο είναι εγκληματικό και αντισυνταγματικό. Εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα πέρα από αυτό. Λυπάμαι πάρα πολύ. Ελπίζω ότι κάποτε θα μας δοθεί ευκαιρία και αυτά τα πράγματα θα αλλάξουν. Μάλιστα. Για να κάνουμε λοιπόν και το αντίπαλο δέος, να μιλήσουμε για το, να κάνουμε το συνήγορο του διαβόλου μάλλον. Από αυτήν την ιστορία, από την υπογραφή της αξιολόγησης, δεν υπάρχει τίποτα θετικό. Ας πούμε, τα 11 εκατομμύρια, τα 11 δισεκατομμύρια, από τα οποία τα 4 θα πέσουν στην ελληνική αγορά, θα πληρωθούν με τα υπόλοιπα, οι δόσεις μας και όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Αν δεν γινόταν η αξιολόγηση που καθυστέρησε, βέβαια, από τον Νοέμβριο, πάνε να κάνουμε αξιολόγηση και την κάναμε τώρα και χάσαμε πάρα πολλά. Αν δεν γινόταν η αξιολόγηση. Καλά, αν δεν γινόταν η αξιολόγηση, θα ήταν τρεις χειρότερα τα πράγματα. Εκείνο το οποίο λέμε είναι ότι η καθυστέρηση με αυτή τη δήθεν περίεργη και περήφανη διαπραγμάτευση, ο λογαριασμός ανέβαινε κάθε ημέρα. Άρα, εάν είχαν κλείσει, είχαν διαπραγματευτεί σωστά και είχαν κλείσει την αξιολόγηση νωρίτερα, καταρχάς δεν θα είχαν σπαταλήσει το σύνολο του κεφαλαίου εμπιστοσύνης της χώρας. Και θα σας πω τι εννοείται. Ξέρετε γιατί μεγάλωσε τόσο πολύ ο λογαριασμός? Διότι δεν έχει πλέον κανένας εμπιστοσύνη στην Ελλάδα. Λυπάμαι που το λέω. Ούτε οι Έλληνες. Από την υπογραφή αυτή. Οι Έλληνες, είναι δημοσκόπηση έγινε. Ναι, οι Έλληνες το έχουν δείξει ότι δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη. Και αν νομίζει ο κύριος Τσίπρας ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά, εγώ τον προκαλώ να ανοίξει και να απελευθερώσει τις τράπεζες για μία ημέρα. Και θα όλοι φαντάζεστε τι θα συμβεί, έτσι. Λοιπόν, γιατί ήρθαν αυτά τα 99 χρόνια σκλαβιάς του συνόλου της περιουσίας της ελληνικής δημοκρατίας ως εγγύηση? Διότι αυτοί οι άνθρωποι λογοδοτούν κάπου, λογοδοτούν στα κοινοβούλια τους και πλέον δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη στην ελληνική κυβέρνηση. Αυτό ο κύριος Τσίπρας το ξεπερνάει, θεωρώντας ότι είναι επιτυχία να υφίσταται τέτοιους όρους η χώρα, γιατί εκείνος διαπραγματεύεται. Τώρα δεν νομίζω ότι μπορούμε να το σχολιάσουμε πολύ παραπάνω. Βεβαίως θα έρθει μία δόση. Σας θυμίζω ότι παλαιότερα, όταν η προηγούμενη κυβέρνηση πάλευε και διαπραγματευόταν για κάποιες δόσεις, λέγανε λίγο πολύ ότι είναι η κυβέρνηση των ναρκωμανών που θέλει να πάρει τη δόση της. Λοιπόν, ας δούμε λοιπόν τώρα πώς έχουν τα πράγματα. Τι θα έρθει? Καταρχάς δεν ξέρουμε πώς ακριβώς θα έρθουν τα χρήματα. Το σίγουρο είναι ότι θα έρθουν κάτι λιγότερο από 6 δισεκατομμύρια για να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις προς τους δανειστές του Ιουλίου, που υπάρχουν δύο σημαντικές δόσεις. Αυτό λοιπόν είναι το ένα. Αυτά θα έρθουν. Τα υπόλοιπα, γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση στην Κομισιόν να έρχονται μήνα με το μήνα. 400-400 εκεί. Περίπου 800-800 λένε. Με τη λογική ότι εμείς, η Ελλάδα δηλαδή, θα εφαρμόζει κάποια μέτρα πολύ συγκεκριμένα κάθε μήνα. Αλλιώς, έχουμε ένα παράδειγμα. Τι μας είπαν? Και ο κύριος Τσίπρας θα το κάνει. Ζήτησαν μέσα σε ένα μήνα να ιδιωτικοποιηθεί η Εγνατία Οδός και το Ελληνικό. Φαντάζεστε τι σημαίνει αυτό? Όταν μια ιδιωτικοποίηση γίνεται υπό την πίεση του χρόνου, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει καμία δυνατότητα αποτελεσματικής διαπραγμάτευσης και διευθέτησης θεμάτων με τους επενδυτές, ένα το κρατούμενο, και δεύτερον, ειδικά για το Ελληνικό, σε ένα μήνα. Ναι, αλλά στο Ελληνικό υπάρχουν αυτή τη στιγμή 6.500 λαθρομετανάστες ή πρόσφυγες. Το ελληνικό κράτος δεν έχει καμία υποδομή ή φροντίση να δημιουργηθεί για να μεταφερθούν αυτοί οι άνθρωποι. Άρα, θα γίνει μία ιδιωτικοποίηση υπό την πίεση του χρόνου, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί κανένας δεν έχει εμπιστοσύνη στον κύριο Τσίπρα. Δεν έχει δε, να συμπληρώσω, εμπιστοσύνη ούτε ο κύριος Τσίπρας στους βουλευτές του. Έτσι, να θυμηθούμε ορισμένα πράγματα. Παραδείγματος χάρη,
Όλοι ξέραμε το πρόβλημα της Ιδωμένης. Η Ιδωμένη, εκτός από ένα ανθρωπιστικό και κοινωνικό πρόβλημα, ήταν και ένα τεράστιο οικονομικό πρόβλημα. Είχαν κλείσει η σιδηροδρομική γραμμή της Ελλάδος με την Ευρώπη για περίπου 75 μέρες. Αυτό είχε ένα τεράστιο κόστος. Ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνηση δεν τολμούσαν να ακουμπήσουν το θέμα Ιδωμένη. Μόλις όμως έπεισαν τους βουλευτές τους να ψηφίσουν το μνημόνιο, είδατε ότι σε 2 μέρες τελείωσαν το θέμα, όπως το τελείωσαν τέλος πάντων, εγώ έχω κάποιες διαφωνίες με αυτές τις μεθόδους, πάντως το τελείωσαν κατά τη δική τους μέθοδο μέσα σε 2 μέρες. Δηλαδή υπέφερε η ελληνική οικονομία και οι μεταφορές κατά 75 μέρες, διότι ο κύριος Τσίπρας δεν ήθελε να ακουμπήσει τους λαθρομετανάστες, μην τυχόν και βρεθεί κανένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που θυμηθεί την αριστεροσύνη του και δεν ψηφίσει. Να, τέτοια κάνουν και γι' αυτό δεν μας έχει κανένας εμπιστοσύνη. Τι έχουμε τώρα? Έχουμε μια χώρα με κλειστά σύνορα προς βοράν, έχουμε μια χώρα που προσανατολά στα σύνορά μας υποτίθεται τα προστατεύει το ΝΑΤΟ, δηλαδή σαν να μην είναι οι Έλληνες ικανοί να υπερασπίσουν τα σύνορά τους. Αυτό δημιουργεί θέματα διεθνούς δικαίου και συμβάσεων, τα οποία θα βρούμε στο μέλλον μπροστά μας σε σχέση με τα εθνικά μας θέματα. Έχουμε μία χώρα η οποία έχει κλειστές τράπεζες, μα εδώ σχεδόν παραλίγο να κλείσουν και τα γήπεδα, παραλίγο να κλείσουν και το ποδόσφαιρο. Δηλαδή σε ό,τι καταπιάνονται, μία ζημιά θα προκαλέσουν. Εγώ δηλαδή παρακαλάω, επειδή έχω και μία επιχειρηματική δραστηριότητα, να πάψει να υπάρχει κυβέρνηση, με την έννοια όχι να αλλάξει αφού δεν θέλουν να φύγουν. Ας κάτσουν στις καρέκλες τους και μην ασχολούνται με τίποτα, διότι όποτε ασχολούνται δημιουργούν ένα πρόβλημα. Με τον Κόφτη, τι γνώμη έχετε με τον Κόφτη? Ο Κόφτης, κοιτάξτε, για να είμαστε ειλικρινείς. Πετσοκόφτης είναι για Κόφτη? Όχι, θα σας πω τι είναι. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Είναι το έλλειμμα εμπιστοσύνης της κυβέρνησης. Τι κάνανε οι ξένοι? Το ένα που είπαν είναι ότι θέλουν ως εγγύηση για 99 χρόνια όλη την περιουσία της Ελλάδος. Το άλλο όμως που είναι πιο λειτουργικό είναι το εξής. Αν δεν μπορούμε να είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας, θα κόβονται αυτόματα μισθοί, συντάξεις και άλλες δαπάνες του δημοσίου για να παίρνουν οι ξένοι δανειστές τα χρήματά τους. Θα πρέπει λοιπόν η κυβέρνηση να πετυχαίνει τους στόχους. Καταρχάς, εγώ θεωρώ ότι την πρώτη χρονιά θα πετύχει το 0,5% πλεώνασμα. Πώς θα το πετύχει? Δεν θα πληρώνει πάλι τον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή θα χρωστάει στον ιδιωτικό τομέα. Από εκεί και πέρα όμως, την επόμενη χρονιά αυτό το πράγμα δεν θα μπορεί να γίνει, διότι ή θα καταστρέψει την ελληνική οικονομία και θα κλείσουν και όσες επιχειρήσεις έχουν μείνει ανοιχτές, είτε θα πρέπει να περιορίσουν το κόστος του κράτους. Επειδή δεν θα μπορέσουν να το περιορίσουν και επειδή τα έσοδα που προϋπολογίζουν από φόρους δεν θα μπορέσουν να τα πληρώσουν οι Έλληνες, διότι υπάρχει και με ένα σημείο που μπορεί να πληρώσει ο Έλληνας φόρους, θα λειτουργήσει ο Κόφτης και θα δούμε να κόβονται μισθοί, συντάξεις χωρίς κανένα λόγο από την ελληνική κυβέρνηση. Και αυτό αντισυνταγματικό θα αποφασίζονται κάπου στην Κομισιόν, στις Βρυξέλλες, και θα έρχεται μία διαταγή, κόφτε τόσο τις 100 μισθούς, συντάξεις και άλλες δαπάνες του δημοσίου. Εκεί μας έφερε αυτή η κυβέρνηση. Και ζούμε και σε μία πολύ ευνοϊκή συγκυρία, ότι το πετρέλαιο είναι χαμηλά η τιμή του, έτσι, πάρα πολύ χαμηλά, ανεξάρτητα δεν φαίνεται τόσο πολύ, ότι η Τουρκία και η Αίγυπτος είναι χώροι που δεν είναι τόσο πολύ επισκέψιμοι όπως παλιότερα, και ειδικά με αυτή την... με αυτή την ιστορία με τη Ρωσία που καταρρεύτηκε το αεροπλάνο του, ο Πούτιν κατευθύνει τον κόσμο προς εμάς. Είναι πολύ καλή συγκυρία αυτή και θα βάλει ίσως και στο μέρος, και ίσως και αυτή η επίσκεψη παίξει σπουδαίο ρόλο. Έτσι. Ξέρετε κάτι, θα σας θυμίσω ότι τέτοιου είδους συνεννοήσεις με τη Ρωσία είχε προσπαθήσει να κάνει και ο κύριος Λαφαζάνης. Θέλω να σας πω ότι τα πράγματα είναι απολύτως ξεκάθαρα και θα πρέπει να γίνουν κατανοητά. Η Ρωσία δεν θα κάνει τίποτα για την Ελλάδα που θα την φέρει σε δύσκολη θέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm. Αυτό είναι απολύτως ξεκάθαρο. Να στρέψει το τουριστικό ρεύμα προς την Ελλάδα. Δεν είναι κακό αυτό. Το τουριστικό ρεύμα προς την Ελλάδα, θα σας πω τι συμβαίνει, και το είπε και ο κύριος Πούτιν, ο οποίος μας επισκέπτεται. Η ελληνική κυβέρνηση είναι ανίκανη να εκδίδει βίζα στους επισκέπτες
στους Ρώσους επισκέπτες που θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα. Και μάλιστα το τόνισε και ο Πούτιν και είπε ότι εάν λύσετε το πρόβλημα της διαδικασίας της δικής σας, δηλαδή της γραφειοκρατίας της ελληνικής και της δισκαμψίας, εμείς θα μπορούσαμε να στείλουμε μέχρι και 3 εκατομμύρια τουρίστες. Τώρα, επειδή θέλω να είμαι απολύτως δίκαιος, θα σας έλεγα το εξής. Τα προβλήματα ανασφάλειας στην Τουρκία δυστυχώς επηρεάζουν και τον τουρισμό στην Ελλάδα, κυρίως ό,τι αφορά την κρουαζιέρα. Οι υπερατλαντικοί επισκέπτες και χρήστες κρουαζιέρας για την Ανατολική Μεσόγειο, που η Ανατολική Μεσόγειος είναι τα νησιά τα δικά μας, οι ακτές δικές μας, αλλά είναι και οι ακτές της Τουρκίας και η Κωνσταντινούπολη, δυστυχώς από αυτά τα γεγονότα επηρεάζονται πάρα πολύ. Όπως ξέρετε, αυτοί έχουν ιδιαίτερες ευαισθησίες για θέματα ασφάλειας και δυστυχώς η Ελλάδα θα έχει ένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά την κρουαζιέρα, στο οποίο θα φταίει εν μέρη η Ελλάδα, διότι τι επηρεάζει την κρουαζιέρα αυτή τη στιγμή? Την επηρεάζει τα προβλήματα της Τουρκίας και ειδικά στην Κωνσταντινούπολη, και το μεταναστευτικό, με την έννοια ότι υπάρχουν νησιά τα οποία επισκέπτονται τα κρουαζιερόπλια, τα οποία έχουν hot spots, τα οποία είναι γεμάτα με μετανάστες και λαθρομετανάστες. Εχθές που ερχόμουν το καράβι, ερχόμουν με την κυρία Καλογύρου, που είναι τώρα, θα τη θυμόμαστε όλοι, γιατί ήταν Περιφερειάρχης του Βορείου Αιγαίου. Ναι, ήταν Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τώρα είναι Περιφερειάρχης του Βορείου Αιγαίου, και μου έλεγε ότι πλέον ούτε καν τα hot spot δεν λειτουργούν, διότι όλοι αυτοί έχουν εγκλωβιστεί εκεί πέρα για παραπάνω από 25 μέρες, έχουν πάρει ένα χαρτί ελεύθερης διακίνησης στο νησί και υπ' αυτήν την έννοια δεν μπορούν και να τους ελέγξουν. Επομένως, αυτό επηρεάζει και αυτό την κρουαζιέρα, όλα όπως είπαμε, και τα θέματα της Τουρκίας, και εκεί θα έχουμε ένα πρόβλημα. Μετά από τα 12 δισεκατομμύρια παραχολογία της Θεσσαλονίκης και το 13ο μισθό για μπόνους τους και τα 750 βασικό μισθό, βλέπουμε να κόβεται το ΕΚΑΣ από τα γεροντάκια αυτά, τα εξαθλειωμένα γερατιά, τα υπερήφανα, και να τους ζητούνται και τα αναδρομικά πίσω. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα γίνει. Ελπίζω ότι τα αναδρομικά για το πεντάμινο δεν θα τα ζητήσουν. Αλλά τι θα γίνει? Βεβαίως, από την Κομισιόν τους είπαν ότι αφού το εξαγγείλατε χωρίς να ρωτήσετε και εφόσον ήταν μέσα στο λογαριασμό, διότι και αυτό είναι αποτέλεσμα της καθυστέρησης, της πεντάμινης καθυστέρησης διαπραγμάτευσης, εάν δεν τα ζητήσετε αυτά, κάτι άλλο πρέπει να φορολογήσετε, να φέρετε τα ίδια λεφτά. Αλλά τουλάχιστον ελπίζω ότι δεν θα πάνε σε εξαθλειωμένους ανθρώπους μεγάλης ηλικίας με τις πιο μικρές συντάξεις να τους ζητήσουν και αναδρομικά, διότι αυτά τα λεφτά τα πήραν οι άνθρωποι και πήγαν στον μπακάλι, στο μανάβι, στο σούπερ μάρκετ, στη ΔΕΗ, στο νερό, και δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Ξέρετε πώς ενηρεύτηκαν ότι θα χτυπηθεί το μεγάλο κεφάλι και τελικά χτυπάται η μεγάλη φτώχεια? Κοιτάξτε, αυτά τα οποία λέει ο κύριος Κυρίτσης, γιατί ξαφνικά βουλευτής που προέκυψε από καραμπόλα προχθές ήρθε να μας πει κιόλας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει το μεγάλο σχέδιο και τη μεγάλη τεχνική ανάλυση να φορολογήσει αυτούς που ψήφισαν ναι στο δημοψήφισμα και να ευνοήσει το 60% που ψήφισε όχι, αυτά είναι αστειότητες, απλώς δείχνουν το ταξικό μένος που κάποιοι άνθρωποι έχουν σε κάθε άνθρωπο ο οποίος προσπαθεί κάτι στον ιδιωτικό τομέα να κάνει, να βελτιώσει τη ζωή του, τη δική του, της οικογένειάς του και των παιδιών του. Αυτά λοιπόν είναι αστειότητες, απλώς δείχνουν το χαρακτήρα και τα πιστεύω του κάθε ανθρώπου. Μια και όμως θυμηθήκατε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, θα σας έλεγα ότι πέρα από το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης υπήρξε και το παράλληλο πρόγραμμα. Το θυμάστε, στις δεύτερες εκλογές είχαμε το παράλληλο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως είδατε, ούτε αυτό υλοποιήθηκε, και μια και θυμηθήκαμε το ΕΚΑΣ, θα ήθελα να σας πω το εξής. Και εγώ θεωρητικά διαφωνώ με το ΕΚΑΣ, αλλά στη θέση του ΕΚΑΣ έπρεπε να είναι ο θεσμός του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος στις οικογένειες που το έχουν ανάγκη, που η κυβέρνηση Σαμαρά το είχε ξεκινήσει πιλωτικά σε ένα μεγάλο αριθμό δήμων, μεταξύ των οποίων και η Σύρος. Έτσι. Λοιπόν, θα ήταν προτιμότερο να έχει επεκταθεί αυτό το σύστημα, διότι το ΕΚΑΣ καμία φορά πηγαίνει και σε ανθρώπους οι οποίοι είτε δεν το δικαιούνται,
αλλά πηγαίνει και σε ανθρώπους και δεν φτάνει, έτσι. Η λογική λοιπόν του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος δεν είναι να υπάρχει ένα απόλυτο ποσό ως βοήθημα, είναι να εξασφαλίζεται το απαραίτητο εισόδημα να διαβεί αξιοπρεπώς μια οικογένεια. Να έχει όλα τα απαραίτητα. Δυστυχώς καταργήθηκε για αυτός ο θεσμός, διότι θεωρήθηκε προφανώς καπιταλιστικός. Να μου επιτρέψετε να αποποιηθώ λιγάκι την δημοσιογραφική ιδιότητα που έχω τώρα εδώ και να γίνω ένας πολίτης. Ένας πολίτης που έπαιρνε 1.700 ευρώ σύνταξη, είχε δύο παιδιά μικρά και τώρα παίρνει 1.100 και έχει δύο παιδιά, από τα οποία το ένα στην Καβάλα και το άλλο δίνει πανελλήνιες εξετάσεις με φροντιστήρια 400-500 ευρώ, δηλαδή 1.200 ευρώ το μήνα. Και που μπορεί να έρθει ο κόφτης μεθαύριο και τα 1.100 να γίνουν 600. Με ποιο δικαίωμα συνταγματικά, σε ποια πατρίδα ζούμε, να μπορεί ο κάθε κυβερνήτης να μου κατεβάζει αυτά με τα οποία μπήκα εγώ σε μια δουλειά και ονειρευόμουν ότι θα βγω με αυτά τα χρήματα, θα παίρνω ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Με ποιο δικαίωμα μπορεί να μου κόβει όποτε θέλει το εισόδημά μου και να μου καταδικάζει τα παιδιά μου στη θάνατο? Με ποιο δικαίωμα μπορεί ένας κυβερνήτης αυτά τα χρήματα τα οποία πλήρωσα την ασφάλειά μου, όλα αγώγησα όλα αυτά τα χρόνια, όλα αυτά που ζητούσε συνταγματικά, τώρα πώς μπορεί με ποιο δικαίωμα να μου παίρνει τη ζωή από τα χέρια μου μέσα? Και πώς μπορώ να αντιδράσω εγώ με ποιο νόμο? Κοιτάξτε, όπως ξέρετε, εγώ είμαι ένας άνθρωπος. Και όταν θα αυτοκτονήσω, που δεν θα μπορώ να αντέξω αυτή την κατάσταση, να ζήσω αυτό το. Γιατί πρέπει να είμαι πολύ ευαίσθητη. Ποιος άνθρωπος θα μπορέσει να... Κύριε Κουλούρα, καταρχάς εσείς δεν θα αυτοκτονήσετε, γιατί έχετε πολλά να προσφέρετε και αστείευεστε προφανώς που το λέτε, και να αστειευτώ και εγώ. Όσοι όμως αυτοκτονούν, ναι, και επιχειρηματίες οι οποίοι ονειρεύτηκαν και να πω και κάτι και δεν μπορούν να ζήσουν. Ότι υποτίθεται ότι με την πρώτη φορά αριστερά κυβέρνηση δεν αυτοκτονεί κανένας, ενώ αυτοκτονούσαν με τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Ναι. Κοιτάξτε. Και επιχειρηματικότητα που καταδικάζεται αυτοί οι μικρομεσαίοι άνθρωποι, ναι, που ήταν ο κορμός της ελληνικής οικονομίας. Αυτά είναι ψηλά γράμματα για το ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος θα προστατεύσει από αυτή την κατάσταση? Ποιο Σύνταγμα είναι αυτό που μπορεί να μιλήσει για εμάς? Το Σύνταγμα. Είμαι ανυπεράσπιστος, αισθάνομαι. Αισθάνομαι σαν ένας τυποτένιος πολίτης του κόσμου. Είμαστε όλοι ανυπεράσπιστοι. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω το εξής. Ας πάρουμε, γιατί εδώ πρέπει να καταρρύψουμε και ένα μύθο. Και δεν μιλάω μόνο για αυτήν πρώτη φορά αριστερά. Μιλάω και για τις κυβερνήσεις που μου κόψανε, που μας κόψανε, δηλαδή όλη αυτή τη ζωή. Λοιπόν, θα τα βάλουμε, να τα βάλουμε σε μία σειρά. Και μας παίρνουν τα σπίτια μας πέρα. Λοιπόν. Γιατί εγώ είχα πάρει ένα δάνειο για να πάρω ένα σπίτι και ήξερα ότι μπορώ να πληρώνω 400 ευρώ το μήνα. Και ξαφνικά η σύνταξή σου μειώθηκε. Ναι, βεβαίως. Και δεν μπορείς να ζήσεις, όχι να πληρώσεις. Λοιπόν, ποιος στέγει αυτό? Θα σας τα βάλω σε μία σειρά. Όπως ξέρετε, μου αρέσει να είμαι πολύ συγκεκριμένος και να μιλάμε και με νούμερα. Τι συνέβη στην Ελλάδα? Η Ελλάδα, όσο υπήρχε εύκολο χρήμα στην Ευρώπη, δανειζόταν ασυστόλως, δηλαδή δανειζόταν πάρα πολλά χρήματα, παραπάνω από όσα έπρεπε, με την λογική να συντηρεί ένα υπερτροφικό, αναποτελεσματικό και πολλές φορές διεφθαρμένο δημόσιο τομέα. Γιατί μας δίνανε οι σύμμαχοί μας, γιατί μας δίνανε τα χρήματα? Μισό λεπτό. Ξέρω πως δεν θα τα πληρώσουμε. Μισό λεπτό. Τι θέλανε αυτοί από εμάς? Μισό λεπτό. Εγώ, ξέρετε κάτι, δεν μπορώ να μπω στη θεωρία της συνωμοσίας. Εγώ μ' αρέσει να βλέπω ψύχρεμα τα πράγματα. Δεν είναι συνωμοσία. Γιατί είναι παράλογο όμως αυτό? Γιατί υπήρχε στο παγκόσμιο σύστημα και υπάρχει ακόμα ένα τεράστιο αποθεματικό ρευστού, το οποίο οι αγορές κάπου πρέπει να το διοχετεύσουν. Όποιος ζητούσε λοιπόν χρήματα από το διεθνές σύστημα έπαιρνε και τα έπαιρνε και με σχετικά χαμηλά επιτόκια για εκείνη την εποχή. Αυτά τα χρήματα λοιπόν ερχόντουσαν στην Ελλάδα και αντί να επενδυθούν σε υποδομές, σε αναπτυξιακά έργα, σε επιχειρήσεις, σε οτιδήποτε τέτοιου είδους δραστηριότητες για να αποδώσουν καινούργια χρήματα και να πληρωθούν τα... Σε offshore πηγαίνανε τα περισσότερα. Και να πληρωθούν. Τι συνέβαινε? Πηγαίνανε στο δημόσιο τομέα, διότι υπήρχε μία λογική ότι όλοι πρέπει να δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα για να έχουν ήσυχο το κεφάλι τους. Και φορτωνόταν με κόστος ο δημόσιος τομέας, αλλά ο δημόσιος τομέας δεν παράγει χρήματα, μόνο καταναλώνει. Όσα από αυτά τα λεφτά λοιπόν πηγαίνανε στο δημόσιο τομέα, εκαταναλώνονταν και βεβαίως δεν παρήγανε καινούργιο εισόδημα για να επιστραφεί προς τα πίσω. Κάποια στιγμή ήρθε η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, η οποία ήρθε από την Αμερική. Γιατί ξέρετε,
και αλλού συμβαίνουν ατυχήματα. Θυμάστε ιστορία Lehman Brothers κτλ. Ήρθε λοιπόν. Και η Αμερική πέρασε μεγάλη κρίση. Έτσι, ναι, μεγάλο, έτσι. Μα, και άλλες χώρες έχουν περάσει μεγάλη κρίση. Μόνον που κάνουν τα πρέποντα και τα δέοντα για να βγουν από την κρίση. Η Αμερική βγήκε από την κρίση. Η Ιρλανδία βγήκε από την κρίση. Η Ισλανδία βγήκε από την κρίση. Ακόμα και η Κύπρος, με την οποία εγώ ας πούμε έχω και ιδιαίτερους επαγγελματικούς δεσμούς, δεν θυμάται κανένας ότι περάσανε πλέον μνημόνιο. Δεν θυμάται κανένας. Διότι έκαναν αυτά που έπρεπε να κάνουν, βάλανε τα πράγματα κάτω, τα ρυθμίσανε, πήραν τις αποφάσεις τους και προχωρήσανε. Εδώ λοιπόν δεν ήθελε κανένας να δει το πρόβλημα. Σας θυμίζω κυβέρνηση Κώστα Καραμαλή, ο οποίος ζήτησε συνένεση όχι για να γίνουν μειώσεις μισθών και συντάξεων, αλλά να σταματήσει και να δεσμευθούν όλοι ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω αύξηση για κάποια χρόνια. Όχι να μειωθεί τίποτα, να μην αυξηθεί. Αφού είχε αυξήσει το έλλειμμα 30 δισεκατομμύρια το έκανε αυτό το πράγμα, έτσι. Ναι, ωραία. Και άλλο 30 δισεκατομμύρια, και άλλο και με λεφτά υπάρχουν. Ναι, μα αυτή η πατρίδα είναι. Μισό λεπτό. 30 δισεκατομμύρια είναι αλήθεια, δεν θυμάμαι το νούμερο ακριβώς, αλλά εν πάση περιπτώσει το έλλειμμα αυξήθηκε επί Κωνσταντίνου Καραμαλή, αλλά να θυμάμαστε. Σε διψάφια, αλλά, σε αλλά να θυμόμαστε ότι ο Καραμαλής είχε να κάνει Ολυμπιακούς αγώνες 2 μήνες μετά την εκλογή του, τους οποίους δεν είχε αποφασίσει εκείνος. Ναι, κάποιοι άλλοι είχαν αποφασίσει. Και τι φαγωπότη έπεσε. Έτσι, για να τα θυμόμαστε όλα. Το Ολυμπιακό φαγωπότη έπεσε. Προφανώς και δεν έπεσε τους τελευταίους 2 μήνες. Όχι, βέβαια. Έτσι, τους τελευταίους 2 μήνες ήταν να παραλευθούν τα έργα. Λοιπόν, τι ζήτησε ο Καραμαλής? Να συνεννοηθούν η κυβέρνηση με την αντιπολίτευση και να δεσμευθούν ότι δεν θα υπάρχουν περαιτέρω αυξήσεις. Και ο κύριος Παπανδρέου είπε λεφτά υπάρχουν. Ανακάλυψε ότι λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν, θα θυμάστε ότι τον κυνηγούσαν στα υπόγεια. Δεν ήξερε λέει πώς είναι το έλλειμμα. Μα επιτρέπει να πηγαίνει να πάρει την κυβέρνηση και να μην ξέρει πώς είναι το έλλειμμα. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Όλα αυτά τα πράγματα έχουν. Προφάσει την αμαρτία, τέλος πάντων. Έχουν επιληθεί. Ο κύριος Προβόπουλος δημοσίως τα έχει επιβεβαιώσει ότι ήταν πληροφορημένος ο κύριος Παπανδρέου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτή ήταν η πολιτική ηγεσία που επέλεξε ο ελληνικός λαός εκείνη τη στιγμή. Και εγώ δεν μπορώ να κάνω κριτική στον ελληνικό λαό για τις ηγεσίες που επιλέγει. Μετά λοιπόν από αυτό και το λεφτά υπάρχουν, φτάσαμε στο μνημόνιο. Εκεί στο μνημόνιο τι λέγαμε εμείς? Εμείς λέγαμε για δύο πράγματα για το μνημόνιο. Πρώτον, αξιοποιήστε την κρατική περιουσία σε ένα ποσό 50 δισεκατομμύριων δραχμών που ήταν μέσα να γίνουν τα μεγάλα έργα στο ελληνικό από 2 απόγειες και παραπέρα κτλ. Και αυτό θεωρήθη σχεδόν προδοσία. Ναι. Μιλούσαμε για 50 δισεκατομμύρια. Μέχρι 50 δισεκατομμύρια. Και τώρα τα έχουν ξεπουλήσει όλα. Και το δεύτερο που λέγαμε εμείς είναι ότι δεν λειτουργούν οι πολυεπλησιαστές του μνημονίου, του πρώτου μνημονίου. Ήρθε λοιπόν μετά η Τρόικα, δηλαδή κυρίως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και ανεγνώρισε ότι είχε λάθος. Έτσι. Βεβαίως, μπαίνοντας στην κρίση, οι αξίες της περιουσίας του ελληνικού δημοσίου πέφτουν. Διότι όταν πέφτει η αγορά, πέφτει η αξία και της περιουσίας του δημοσίου, όχι μόνο δική μας, των ιδιωτών. Λοιπόν, μετά λοιπόν από αυτό, αφαιρέθηκε, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, αφαιρέθηκε το 25% περίπου του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος από την Ελλάδα. Δηλαδή, από τον καθένα μας, είτε από την αξία της περιουσίας του, είτε από το εισόδημα του, αφαιρέθηκε το 25%. Σε ποιους αφαιρέθηκε περισσότερο όμως? Στους μισθωτούς σαν και εμένα και στους συνταξιούχους σαν και εσάς. Γιατί? Διότι εμείς είναι πολύ εύκολο να μας ελέγξουν πόσα παίρνουμε και να μας κόψουν όσα θέλουν να μας κόψουν. Έτσι. Ενώ στις επιχειρήσεις ή σε άλλου είδους δραστηριότητες, ελεύθερες επαγγελματίες κτλ., είναι λίγο δυσκολότερο γιατί υπάρχει φοροδιαφύγη κτλ. Ο μισθωτός και ο συνταξίγος όμως δεν μπορούμε εμείς να ξεφύγουμε καθόλου. Άρα εμείς την πληρώσαμε παραπάνω από τους υπολείπους. Λένε λοιπόν τώρα, υπάρχει ένα παραμύθι. Έχουν εφεύρει μία καινούρια λέξη. Σαμαροβενιζέλη. Οι Σαμαροβενιζέλη αφαίρεσαν το 25% του εθνικού εισοδήματος από τους Έλληνες. Η αλήθεια είναι η εξής. Ότι ο Σαμαράς σε ό,τι τον αφορά ανέλαβε την κυβέρνηση την άνοιξη του 12, εκτέλεσε προϋπολογισμό που είχε φτιάξει η κυβέρνηση Παπανδρέου, το 13 είχε μία μικρή ύφεση και το 14 είχε μία μικρή ανάπτυξη. Ο Σαμαράς λοιπόν ευθύνεται από το 25%
περίπου αθρηστικά για το 3,5% από αυτό το 25%. Και αυτό το παραμύθι Σάμαρο Βανιζέλη για να μπαίνουν όλα, γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να τα ξεχωρίσει, πρέπει να τελειώνει. Άρα θα είχαμε μία... Μπορείς να λες ριζοβαροφάκηδες, ας πούμε, μπορείς ναι, να λες. Ναι, θα είχαμε λοιπόν, ναι, βλέπετε όμως τώρα εδώ τι γίνεται. Έρχεται η κυβέρνηση και το λέει και ο κύριος Συρίγος και το λέει και ο κύριος Τουρμαλένιος και ο κύριος Μανιός, υπολογίζει τους δύο πρώτους περισσότερο, γιατί ο τρίτος νομίζω ότι έχει το ακαταλόγιστο. Έρχονται και λένε, ναι, αλλά κάναμε εκλογές και είπαμε στον ελληνικό λαό ότι θα έρθουν δύσκολα μέτρα. Είχε καταλάβει στις τελευταίες εκλογές, στις επαναληπτικές εκλογές, ο ελληνικός λαός τι είχε στο μυαλό του να κάνει, πάντα, ναι, αφού μέχρι εκείνη τη στιγμή. Πάντα δίνει μια δεύτερη ευκαιρία. Έτσι, πάντα δίνει μια δεύτερη μα ευκαιρία. Μέχρι εκείνη τη στιγμή πήγαμε σε εκλογές και υποστήριζαν ότι έκαναν περήφανη και αποτελεσματική διαπραγμάτευση. Έπρεπε να καταλάβει ο ελληνικός λαός ότι θα έρθει η καταστροφή. Και είχε να κινηθεί 17 ώρες ο κ. Σύμβας. Και εγώ όλα μου τα χρόνια. Εμείς στον ιδιωτικό τομέα, κύριε Κουλούρα, ξέρουμε να δουλεύουμε 17 ώρες πολλές μέρες της εβδομάδας του μήνα και κάθε χρόνο. Έτσι. Είναι σχεδόν συνέχεια. Τώρα ο κύριος Τσίπρας δούλεψε 17 ώρες μια μέρα και το έκανε θέμα. Έτσι είναι οι άνθρωποι που πρώτη φορά στη ζωή τους αναγκάζονται να κάνουν και καμιά δουλειά. Επειδή θέλει να αναβωνιαστεί ο Γιώργος, ναι, είναι σήμερα η ώρα του να σε, ναι, λίγο πάνω να αναβωνιαστεί. Πρέπει να τελειώσουμε την κουβέντα μας. Να πούμε ότι τις φοιτητικές τελευταίες του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, μου φαίνεται πως έγινε από η συμμετοχή τελευταία από εκεί, ναι, 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 φαίνεται, φέρνουν τη Νέα Δημοκρατία μπροστά 8 μονάδες, ναι, έτσι, 17 με 25 μου φαίνεται, ναι, πως είναι, 10, ναι, η Χρυσή Αυγή 7, 5,5 το ΚΚΕ, 4 τη συμπαράταξη, η Κωνσταντοπούλου πάει να μπει μέσα στη Βουλή, ναι, και το ποτάμι και αυτό εξαφανίζονται, μένει σταθερός πώς το λένε, ο κύριος, πώς το λένε, Κεντρώει. Αυτό είναι το τοπίο. Ναι. Μας συμφέρει αυτή τη στιγμή να μιλάμε για εκλογές. Συμφέρει αυτή τη στιγμή. Εντάξτε, εκλογές δεν μπορούν να γίνουν τώρα και θα ήταν καταστροφικό. Έχουμε μπροστά μας το καλοκαίρι και πρέπει να περισσέψουμε. Γιατί μέχρι πριν λίγο δεν ζητούσαν οι Νέα Δημοκρατία εκλογές. Ναι. Τώρα γιατί ζητάει. Λοιπόν, να σας πω, είναι πάρα πολύ απλό. Ο λογαριασμός αυτός μεγαλώνει μήνα με το μήνα. Οι εκλογές έχουν ένα κόστος, πράγματι έχουν ένα απόλυτο κόστος για να γίνουν αυτές οι ίδιες εκλογές. Ταυτόχρονα έχουν πάντοτε και ένα κόστος στην οικονομία, γιατί συνήθως αδρανεί το κράτος εν ώψη εκλογών. Εμείς λοιπόν τι λέμε. Και τι μπορεί να πετύχει μια καινούργια κυβέρνηση. Θα σας πω τι μπορεί σε αυτό να πετύχει. Το τοπίο. Θα σας πω τι μπορεί να πετύχει. Που δεσμεύεται αυτή η καινούργια από το χάρι της προηγούμενης. Θα σας πω τι μπορεί να πετύχει, να το πούμε και λίγο γρήγορα αφού πρέπει να τελειώσουμε. Λοιπόν, εμείς λοιπόν τι λέμε. Λέμε, ο λογαριασμός αυτός κάθε μήνα που μεγαλώνει είναι τόσο μεγάλος που καλύτερα να πληρώσουμε εφάπαξ το λογαριασμό των εκλογών και ένας μήνας να μην πάει καλά και να γίνουν εκλογές και να τελειώνουμε αυτή την κυβέρνηση, να περισσώσουμε τα επόμενα. Τι μπορεί να κάνει μια άλλη κυβέρνηση. Καταρχάς μπορεί να επανακτήσει την εμπιστοσύνη πρώτον των πολιτών μέσα στη χώρα για να λειτουργήσει η οικονομία και δεύτερον των δανειστών και συνεταίρων μας. Μέσα αυτού του επαχθούς μνημονίου. Το μνημόνιο το υπέγραψε ο κύριος Τσίπρας. Πρέπει να ξέρετε, κύριε Κουλούρα, και να το πούμε να το καταλάβει ο κόσμος. Το μνημόνιο δεν λέει τόσο τις εκατό στον ένα φόρο, τόσο τις εκατό στον άλλο φόρο, τόσο μείωση οι συντάξεις, τόσο μείωση το ΕΚΑΣ. Το μνημόνιο λέει, παιδιά, δεν θα κάνετε άλλα ελλείμματα και πρέπει να έχετε αυτή τη δημοσιονομική πορεία. Εσείς όλοι σε ελληνική κυβέρνηση, εάν δέχεστε τους στόχους, όπως σας τους περιέγραψα, αν δέχεστε τους στόχους, θα υπογράψετε και εμείς θα σας εξασφαλίσουμε κάποια λεφτά κτλ. Το πώς θα φέρει το αποτέλεσμα όμως η ελληνική κυβέρνηση είναι απολύτως ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης. Εάν παραδείγματος χάρη μια ελληνική κυβέρνηση έλεγε εγώ σταματάω να επιδοτώ με περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ κάτι ευγενή ταμεία, με 700 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, όπως καταλαβαίνετε θα υπήρχαν 700 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω για συντάξεις και δεν θα είχε κοπεί τόσο πολύ η συνταξή σας. Είναι απλά τα πράγματα. Εμείς όμως τι λέμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι λέει. Λέει εγώ θέλω πρώτον να βάζω πολλούς φόρους και παντού. Το ξέρω ότι είναι άδικη αλλά ελπίζω ότι δεν θα με καταλάβουν. Τι κάνει για τις συντάξεις. Γιατί είπατε για τη δική σας σύνταξη. Λέει λοιπόν στον κύριο Κουλούρα η κυβέρνηση. Κύριε Κουλούρα, υπογράφω αυτό λέει το ασφαλιστικό το οποίο ψήφισαν. Για 2 χρόνια
δεν θα σου μειώσω την κύρια σύνταξη, όχι την υπερκορική, την προϋπερκορική, καλά θα κάνετε, δεν ξεχάσετε από τους λογαριασμούς της οικογένειάς σας. Δηλαδή την κύρια σύνταξη για 2 χρόνια δεν θα την πειράξω. Για 2 χρόνια θα σου δίνω εσένα κάτι που λέγεται προσωπική διαφορά. Για να μην να καταλάβεις ότι να νομίζεις ότι δεν σου έχω κόψει τη σύνταξη. Στην έχω κόψει, αλλά σου δίνω την προσωπική διαφορά για να παίρνεις τα ίδια λεφτά. Για 2 χρόνια. Ακριβώς, για 2 χρόνια. Γιατί για 2 χρόνια. Διότι υπολογίζω μέσα σε 2 χρόνια ότι οπωσδήποτε θα υπάρχουν εκλογές και θέλω να βγω στο μπαλκόνι και να λέω εγώ τη σύνταξη του Μπάμπη του Κουλούρα δεν την πείραξα. Και βεβαίως μετά τις εκλογές θα φύγει η προσωπική διαφορά. Πώς αποδεικνύεται αυτό? Ένα συνάδελφό σας που ήταν στην ίδια υπηρεσία με εσάς, που είχε τα ίδια χρόνια δουλειάς με εσάς, που είχε τις ίδιες αν θέλετε εισφορές με εσάς και βγει από Μάη μήνα και μετά στη σύνταξη, θα παίρνει 40% λιγότερη σύνταξη από εσάς, από αυτή τη δική σας τωρινή κομμένη σύνταξη. Μπορεί 40, από 25 έως 40%. Τι σημαίνει αυτό, ότι και η δική σας σύνταξη, μόλις τελειώσει η προσωπική διαφορά, εκεί θα πάει. Απλώς σου λέει, ο καινούριος συνταξιούχος δεν έπαιρνε σύνταξη και σε αυτόν θα λέμε ότι δεν κόψαμε τη σύνταξη. Τι θα λέμε, αλλάξαμε τα ποσοστά αναπλήρωσης. Δεν κόψαμε τη σύνταξη, αλλάξαμε τα ποσοστά αναπλήρωσης. Θυμάστε, είχε πει σε ανίποτη στιγμή στις πρώτες εκλογές ο Γλέζος. Βαφτίσαμε το κρέας ψάρι. Το θυμάστε. Ωραία. Ο κύριος Γλέζος. Αυτό γίνεται ανάως αυτό το πράγμα. Θυμάστε τι είπε προχθές ο κύριος Γλέζος. Θυμάστε τι είπε προχθές ο κύριος Θηδαράκης. Κατεξοχήν αγωνιστές της αριστεράς. Εγώ δεν είμαι αριστερός, αλλά κάποιους πρέπει να τους σεβόμαστε γιατί τι έχουν κάνει στη ζωή τους, στον δρόμο τον οποίο αυτοί επέλεξαν. Λοιπόν, και ο Θεοδωράκης και ο Γλέζος είπαν κάτι περίπου ότι δεν έχω δει πιο πολύ, δεν έχουν δει ποτέ πιο πολυμμένη κυβέρνηση στην Ελλάδα. Και δεν είναι και 40 χρόνων παιδιά σαν και εμάς, είναι πολύ μεγαλύτερα από εμάς και έχουν δει πολλές κυβερνήσεις. Πώς βλέπετε το οποίο στις Κυκλάδες μας που είσαστε και πολιτευτής των Κυκλάδων? Κοιτάξτε, και νησιώτης και Συριανός. Οι Κυκλάδες για πρώτη φορά. Και τη Σύρο μας βέβαια. Ναι, οι Κυκλάδες για πρώτη φορά θα βιώσουν στο πετσί τους την κρίση πολύ έντονα, γιατί είναι αλήθεια ότι λόγω τουρισμού στις Κυκλάδες καταλαβαίναμε την κρίση λιγότερο έντονα από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Θα βιώσουν την κρίση πάρα πολύ έντονα και θα συνειδητοποιήσουν τι σημαίνει κρίση σε όλο το, αν θέλετε, το εύρος αυτής της διαδικασίας. Από την άλλη μεριά, εγώ ευελπιστώ και πιστεύω και έχω και ενδείξεις για τις οποίες το λέω ότι θα, τουλάχιστον στη Σύρα, θα πάει ο τουρισμός καλύτερα. Καλύτερα από τα προηγούμενα χρόνια εννοώ. Λόγω. Έχουν γίνει διάφορες κινήσεις, διάφορες εκδηλώσεις, διάφορες πρωτοβουλίες και από ιδιώτες και από το Δήμο και από ανθρώπους της κοινωνίας. Εκεί μέσα βάζω τον εαυτό μου και τον εαυτό μου. Έχετε συμβάλει και εσείς με τον πολιτιστικό σύλλογο και όλη αυτή την εξωστρέφεια, ακόμα και ο Φίνικα Σύρου έχει συμβάλει σε όλη αυτή τη διαδικασία. Όλα αυτά είναι πράγματα που μετράνε. Θεωρώ λοιπόν ότι ο τουρισμός θα πάει καλύτερα. Βεβαίως η Σύρα έχει μια ιδιομορφία. Έχουμε ένα αστικοποιημένο περιβάλλον. Έχουμε μια πληγή που λέγεται Νεώριο. Το Νεώριο βεβαίως με αυτά τα καινούργια μέτρα θα πάει ακόμα χειρότερα. Ο κύριος, πώς το λένε, ο κύριος Καμένος μίλησε για πιθανούς αγοραστές επενδυτές. Αυτό είναι πρωτάκουστο, δηλαδή έρχεται ένας υπουργός και εξαγγέλει ότι ή υπονοεί ότι κουβεντιάζει με αγοραστές μιας ιδιωτικής επιχείρησης η οποία μάλιστα είναι και εισηγμένη στο χρηματιστήριο Αθηνών. Πρωτάκουστα πράγματα, δηλαδή κανονικά θα έπρεπε να τον καλέσει και η Επιτροπή Κεφαλαιοαγορές για αυτά που είπε και να τον εγκαλέσει. Αλλά εδώ, εν πάση περιπτώσει, όλα τα ακούμε. Ο καθένας λέει και μία κουβέντα παραπάνω για να περνάει η ώρα. Εγώ πιστεύω ότι λοιπόν ότι η Σύρα θα πάει καλύτερα. Καλό θα είναι να το κεφαλαιοποιήσουμε αυτό, ώστε την επόμενη χρονιά να πάμε ακόμα καλύτερα και ακόμα καλύτερα, διότι αυτό το νησί, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον τουρισμό, ήταν αδικημένο. Προχωρήσαν τουριστικά νησιά τα οποία δεν είχαν ούτε την ιστορία, ούτε τον πολιτισμό, ούτε το παρελθόν που είχε η Σύρα μας,
και προχωρήσανε και εμείς είχαμε μείνει πίσω. Βεβαίως είχαμε αναπτύξει τη βιομηχανία, είχαμε αναπτύξει το εμπόριο, αλλά τώρα δυστυχώς μόνο ο τουρισμός και η ναυτιλία έχουν μείνει σε αυτή τη χώρα. Είστε ευχαριστημένος από την εξέλιξη που έχει το τοπίο της Νέας Δημοκρατίας μετά την εκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη, το οποίο νομίζω το στήριξατε εσείς. Ρωτάτε έναν άνθρωπο ο οποίος ήμουν ο μοναδικός από το ψηφοδέλτιο των Κυκλάδων, ο οποίος στήριξε τον κύριο Μητσοτάκη από την αρχή και μάλιστα θα σας έλεγα, εγώ ήμουν σε μια συνεννόηση μαζί του από πριν από τις τελευταίες εκλογές και του είχα δηλώσει ότι αν προκύψει θέμα αρχηγίας θα ήθελα να πάρει πρωτοβουλίες και εγώ θα ήμουν μαζί του. Ήμουν μόνος από τις Κυκλάδες που ήμουν μαζί του και ήμουν από τη στιγμή που οι δημοσκοπήσεις τον φέρνανε τέταρτο. Έτσι, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης στην αρχή της διαδικασίας ήταν τέταρτος. Θεωρώ ότι ήταν η καλύτερη δυνατή επιλογή. Τιμώ τους άλλους υποψηφίους, τιμώ τον κύριο Μημαράκη που στις τελευταίες εκλογές έκανε έναν μεγάλο αγώνα. Αλλά ξέρετε κάτι, η ζωή προχωράει και πρέπει τα πρόσωπα να προσαρμόζονται και τα αξιώματα που έχουν διάφοροι άνθρωποι να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις των καιρών που έρχονται και να μην κοιτάμε μόνο το παρελθόν. Εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Γίνεται μια αναζωογονείτε το κόμμα από την αρχή. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Εγώ δουλεύω σε δύο τομείς εκεί μέσα. Δουλεύω στον τομέα νησιωτικότητας και ναυτιλίας. Είχα την τιμή να κάνω και μια πλήρη εισήγηση για την ακτοπλοεία η οποία θα συνυπολογιστεί με τις απόψεις και προτάσεις άλλων μέσα στην ομάδα που δουλεύουν μαζί για να εξαγγελθεί το κυβερνητικό πρόγραμμα νησιωτικότητας και ναυτιλίας της Νέας Δημοκρατίας. Δουλεύω και σε αυτή την ομάδα των 600 εμπειρογνωμόνων οι οποίοι δουλεύουμε σε διάφορες τομείς, κυρίως προερχόμενοι από τον ιδιωτικό τομέα και από την πραγματική οικονομία. Και ξέρετε ποιο είναι το ευχάριστο, ότι εκεί έρχονται και δουλεύουν μαζί μας και παράγουμε έργο και μελετάμε και κάνουμε προτάσεις στον κύριο Μητσοτάκη και στην ηγεσία του κόμματος, άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι μέλη της Νέας Δημοκρατίας. Είναι πρωτοφανές αυτό το γεγονός να έρχονται άνθρωποι επιτυχημένοι από την οικονομία να βοηθήσουν χωρίς να είναι μέλη αυτού του κόμματος. Γιατί ανησυχούν για την Ελλάδα, γιατί ανησυχούν για την οικονομία και γιατί πιστεύουν τελικά ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη μπορεί, εν πάση περιπτώσει, να βελτιώσει τα πράγματα και να αρχίσουμε να μπούμε σε μια καινούργια τροχιά. Ευχαριστώ πολύ που μοιραστήκατε τον χρόνο σας μαζί μου, κύριε Γιωβακόνδια. Σας ευχαριστώ να έχετε καλό καλοκαίρι, καλή υγεία και οικογενειακή ευτυχία και καλή τύχη στην πατρίδα μας. Ευχαριστώ να είστε καλά. Θα ήθελα να ευχηθώ σε όσους μας άκουσαν καλό καλοκαίρι. Εύχομαι όλοι να είναι καλά, να έχουμε υγεία. Και από εκεί και πέρα ελπίζω ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Αμήν. Σας ευχαριστώ και πάλι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εσάς που μείνατε κοντά μας. Να είστε καλά. Για χαρά.